και φτεδάκια μπαλίτσες με πατάτες και άσπρη σως. Και μην ξεχνάτε, το μυστικό συστατικό πάντα είναι η αγάπη και η φροντίδα στο μαγείρεμα. Επιλέγουμε μεγάλες και στρογγυλεμένες πατάτες, περίπου 7-8, και τις βράζουμε ξεφλουδισμένες για πιο γρήγορα, περίπου 10-15 λεπτά. Κάνουμε τα κεφτεδάκια μας σαν γιουβερλάκια με 700 γραμμάρια κιμά, ένα μέτριο κρεμμύδι, ένα αυγό, ένα κοφτό κουταλάκι αλάτι, 1/3 από το κουταλάκι μαύρο πιπέρι, ένα κουταλάκι ρίγανη, ένα κουταλάκι ούζο για το άρωμα του γλυκάνισου και μία φέτα ψωμί που το έχουμε μουλιάσει σε νερό. Τη στίβουμε και ζυμώνουμε. Λαδώνουμε καλά τα χέρια μας και πλάθουμε τις μπαλίτσες μας όσο ένα μεγάλο γιουβαρλάκι. Κόβουμε τις πατάτες που έχουν κρυώσει σε ροδέλες περίπου πάχους μισού εκατοστού, και προσέξτε τώρα, αφήνουμε μερικές ροδέλες ολόκληρες και μερικές τις κόβουμε λίγο από κάτω ώστε να μπορούν να στέκονται αυτές που θα μπουν κάθετα στο ταψί. Λαδώνουμε καλά ένα μέτριο ταψί με ένα πινέλο και κάτω και τα τυχώματα. Το ταψί μου είναι διαμέτρου 32 εκατοστών και τοποθετούμε τις στρόγγυλες ροδέλες, αυτές που δεν έχουμε κόψει καθόλου δηλαδή, κυκλικά, να σκεπαστεί όλη η επιφάνεια του ταψιού. Θα βάλουμε και κάποιες ροδέλες στα τυχώματα. Και τοποθετούμε πάνω σε κάθε ροδέλα μία μπαλίτσα από τον κιμά μας. Θα βάλουμε τώρα και μερικές από αυτές που κόψαμε. Θα τις βάλουμε κάθετα και γύρω γύρω από κάθε μπαλίτσα, ώστε να είναι σαν να είναι σε ένα κάστρο με τείχη. Από πάνω θα βάλουμε μπόλικη μοτσαρέλα, περίπου στα 200 γραμμάρια, ή τριμμένη γκούντα αν προτιμάτε. Και τώρα υπάρχουν δύο εκδοχές. Όπως είναι έτσι, μπορείτε να βάλετε 200 ml κρέμα γάλακτος και να ψήσετε κατευθείαν το φαγητό σας. Ή η μπεσαμέλ είναι πιο μπελαλίδικη και λίγο αργή να ψηθεί. Αν με ρωτάτε, προτιμώ την πρώτη εκδοχή. Αλλά δείτε και με την ελαφριά αυτή την μπεσαμέλ, που την κάνω με 800 ml γάλα, 80 γραμμάρια αλεύρι, μισό κουταλάκι αλάτι, λίγο πιπέρι, λίγο μοσχοκάριδο, ανακατεύω σε κρύο γάλα να διαλυθεί το αλεύρι και βάζω σε δυνατή φωτιά, ανακατεύοντας συνεχώς. Βέβαια θα βάλουμε και μισή κούπα κεφαλοτήρι μέσα, ώστε να λιώσει καθώς ζεσταίνεται η κρέμα μας, αρχίζει και πίζει. Βλέπουμε ότι κοχλάζει, άρα είναι έτοιμη, την αποσύρουμε από τη φωτιά και θα χτυπήσουμε τώρα 2 αυγά. Έχουμε ανακατέψει λίγο την μπεσαμέλ έτσι μερικές φορές για να μην καίει τόσο πολύ και μας κόψει το αυγό. Προσθέτουμε και το χτυπημένο αυγά, ανακατεύουμε και η μπεσαμέλ είναι έτοιμη. Τη στρώνουμε πάνω από τα κεφτεδάκια ομοιόμορφα. Να ξαναπώ ότι μπορείτε να αντικαταστήσετε την μπεσαμέλ μόνο με κρέμα γάλακτος και γίνεται και λίγο πιο γρήγορα το φαγητό και εξίσου νόστιμο. Περισσότερες λεπτομέρειες θα δείτε στην ιστοσελίδα μας και το link είναι ακριβώς κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Αν θέλουμε τρίβουμε από πάνω και 2-3 κουταλιές κεφαλοτήρι
και 3 περίπου κουταλιές τριμμένη φρυγανιά, έτσι για να γίνει πιο κρατσανιστή η κρούστα, και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για μία ώρα, μέχρι να ρωτήσει, και βγάζουμε από το φούρνο και σερβίρουμε έτσι ζεστό με ένα κουτάλι. Καταβροχθήστε το! Αν σας άρεσε, κάντε like, κάντε εγγραφή, πατήστε και το καμπανάκι και μοιραστείτε το με τους φίλους σας. Τα λέμε! Γεια! Yeah.